Οι καταστροφικέ επιλογέ τη κυβέρνηση μιτσοτάκη στην ενέργεια έχουν αφήσει την κοινωνία, την οικονομία και τους πολίτε έρμεο της κρίση. Η βία η η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των ηλεκτρικών δικτύων, η δέσμευση του ηλεκτρικού μίγματος στο εισαγόμενο φυσικό αέριο αποδόμησαν την ενεργειακή στρατηγική τη χώρα και έφεραν σε αδιέξοδο επιχειρήσει και νοικοκυριά πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Η απουσία ελέγχων στην αγορά, η ανοχή στις εναρμονισμένες πρακτικές και στην εσκροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών, η επίμονη άρνηση διατίμησης στις αυξήσεις δεν αποσκοπούσαν παρά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Σήμερα που ακόμη και η Κομισιόν προτρέπει τα κράτη-μέλη να βάλουν διατίμηση μέχρι και να κρατικοποιήσουν υποδομές αν χρειαστεί, ο κύριος Πιτσοτάκης παριστάνει τον ανήξερο. Στέλνει δίθεν επιστολές και υπόσχεται νέα μέτρα στήριξης. Αναρωτιέμαι αν έχει έστω κατανοήσει τις επιπτώσεις των εγκληματικών του επιλογών. Αν έχει συνειδητοποιήσει σε τι τραγικό αδιέξοδο έχει φέρει ήδη την ελληνική κοινωνία. Η χώρα χρειάζεται άμεσο επανασχεδιασμό της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής με χρονική μετάθεση της απολιγνητοποίησης και επανέναρξη δραστηριότητας στα λιγνητικά πεδία με επαναφορά του δημόσιου και κοινοφελούς χαρακτήρα της ΔΕΗ με ακύρωση της διαδικασίας διάλυσης και πώλησης της ΛΑΡΚΟ που υπό τις σημερινές συνθήκες Αύξηση των τιμών του νικελίου καθίσταται ξανά στρατηγική σημασία και χρειάζονται και μέτρα άμεσα και ουσιαστικά για να ανακόψουν την ακρίβεια. Πλαφών στι, στι τιμέ ρεύματο και φυσικού αερίου στου λογαριασμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων, άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα, άμεση μείωση του φόρου προς τη αξία στα βασικά προϊόντα διατροφής και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να παριστάνει τον προθυπουργό περιορισμένης ευθύνης, τον Πρωθυπουργό της δικαιολογίας, είναι καλύτερα να δρομολογήσει τις διαδικασίες προσφυγής στη λαϊκή ετοιμιγωρία, ώστε η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση ευθύνης. Για να μην εξελιχθεί η σημερινή κρίση σε ανθρωπιστική τραγωδία.